Αφού περάσατε ένα πρότυπο, template δηλαδή, με τον τρόπο που δείχνω σε άλλο προηγούμενο βίντεο στο κανάλι αυτό, ήρθε η ώρα να δούμε πώς μπορείτε να προσθέσετε διάφορα gadgets ή widgets στο blog σας. Εδώ αξίζει να πούμε ότι καλύτερα να περάσετε πρώτα το template που σας αρέσει και μετά, παράλληλα με τις αναρτήσεις σας, να δοκιμάζετε gadgets που πιστεύετε ότι θα δώσουν μεγαλύτερη αξία και χρησιμότητα στο blog σας. Τώρα βλέπετε πώς είναι το blog σας, λοιπόν, με ένα απλό template. Πάμε πίσω στον πίνακα ελέγχου, να δούμε πιο αναλυτικά πώς περνάτε ένα gadget. Πρώτα, ας δούμε σύντομα τα gadgets που έχει το blogger. Πάμε στη διάταξη, στο μενού αριστερά της οθόνης. Εδώ βλέπετε ξεχωριστά κομμάτια που όλα μαζί αποτελούν την εμφάνιση του blog που βλέπουν οι επισκέπτες. Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλετε να βάλετε ένα gadget εδώ. Πατάμε προσθήκη gadget και βλέπουμε όλα τα διαθέσιμα gadgets του blogger. Ας επιλέξουμε τη μετάφραση. Μπορείτε να δώσετε τίτλο και να επιλέξετε στυλ. Αφού τελειώσετε με όλα αυτά, πατάτε αποθήκευση. Πλέον το gadget της μετάφρασης έχει προσθεθεί στο blog μας. Πάμε να το δούμε ζωντανά. Πατάμε προβολή στο λογίου και βλέπουμε το gadget ακριβώς εκεί που το βάλαμε. Γενικά το blogger έχει αρκετά βασικά και χρήσιμα gadgets. Καλό θα είναι να τους ρίξετε μια ματιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά και καλά gadgets τα οποία μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ δωρεάν. Ας δούμε πώς μπορείτε να βάλετε ένα τέτοιο gadget που βρήκατε. Δεν χρειάζεται να έχετε ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού, γίνεται πάρα πολύ απλά. Στο site που βρήκατε το widget σας δίνεται ο κώδικας HTML που πρέπει να βάλετε για να γίνει η εγκατάσταση. Στο παράδειγμά μας, το widget είναι τα πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Αντιγράφετε τον κώδικα που σας γράφει εκεί, σε ένα notepad ή οπουδήποτε αλλού θέλετε, όπως ένα αρχείο Word. Μετά, ακολουθείτε παρόμοια διαδικασία με αυτή που είδατε πριν. Δηλαδή, πηγαίνετε στο κεντρικό μενού του blog σας και συγκεκριμένα στο μενού αριστερά, στην διάταξη. Εκεί πατάτε προσθήκη gadget και πηγαίνετε εκεί που γράφει HTML JavaScript. Κάνετε προσθήκη. Εδώ δίνετε τον τίτλο του gadget. Και εκεί που γράφει περιεχόμενο, αντιγράφετε και επικολλείτε τον κώδικα HTML που βρήκατε. Πατάτε αποθήκευση και πλέον το gadget έχει προσθεθεί στο blog σας. Ας το αλλάξουμε τη θέση. Πατάμε τέλος αποθήκευση διάταξης και αυτό ήταν. Πάμε να δούμε πώς φαίνεται τώρα το blog μας με το καινούργιο gadget. Εδώ είναι το gadget, ακριβώς εκεί που το έχουμε βάλει. Αυτά για τα widgets. Όπως είδατε, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βάλετε ένα widget στο blog σας. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο.